Δύο άνδρες ελληνικής καταγωγής, 53 και 38 ετών, συνέλαβαν το μεσημέρι της 5ης στο Κιλκής αστυνομική του τμήματος ασφαλείας Κιλκής, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών. Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών ότι ο 53χρονος διακινεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Κιλκής, οι αστυνομικοί έθεσαν αυτόν σε διακριτική επιτήρηση. Σε αστυνομικό έλεγχο των οικείων των δραστών βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 53,3 γραμμάρια κάναβης, 2 δεδρυλία κάναβης ύψους 30 εκατοστών, 146 ναρκωτικά δισκία διαφόρων τύπων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και 7 κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Κιλκής, ενώ προανάκριση διενεργήθηκε από το τμήμα ασφαλείας Κιλκής. Στο μεταξύ, εξιχνιάστηκαν 3 κλοπές σε φαρμακεία στην ευρύτερη περιοχή της Σημαθίας. Συγκεκριμένα, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες και συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί αλβανικής καταγωγής 27 και 31 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, κατοχή ναρκωτικών ουσιών και παράνομη απλοκατοχή. Αρχικά, αστυνομικοί του τμήματος δίωξης λαθρομετανάστευσης Γεωργιανών Σημαθίας πραγματοποίησαν αστυνομικό έλεγχο του γιώταχη επιβατηγού που επέβαιναν οι δύο άντρες και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κατσαβίδι, δύο μαχαίρια, το χρηματικό ποσό των 1.461,5 ευρώ, 5 φύσικες πεθυδίνης, 5 φύσικες μορφίνης και μία φορητή ηλεκτρονική συσκευή. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα αντικείμενα αυτά ήταν προϊόντα κλοπής που είχαν διαπράξει προαναφερόμενοι δράστες στο τελευταίο τρίμερο σε φαρμακεία στις περιοχές της Βέρειας και της Αλεξάνδρειας. Η συνολική αφαιρεθής αλία ανέρχεται στο ποσό των 3.230 ευρώ και σε διάφορα φάρμακα και άλλα σκευά. Το προαναφερόμενο όχημα κατασχέθηκε, οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Βέρειας. Επίσης, στις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στην Αλεξάνδρεια Μαθίας, δύο άγνωστοι δράστες, αφού παραβίασαν μπαλκονόπορτα της οικίας 89χρονου άνδρα ελληνικής καταγωγής με την απειλή μαχαιριού, τον ακινητοποίησαν και του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και δύο βραχιόλια. Ακολούθως, οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Προανάκριση για το συμβάν ενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Αλεξάνδρειας.